Αλλά τη συνάντηση τη Επιτροπή έρχεται. Υπάρχει το σχετικό έγγραφο, σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σα, σχετικά με τη δήλωση παρέτησή σα από το αρχικό μέλο τη Επιτροπή που σου ενίσχυε και ω τη παρόλη του Γουέρα και τη Καδέλη, σα ενημερώνω ότι η υποστολή σα θα διαβαστεί στο Ελληνικό Συμβούλιο κτλ. Ενημερωτικά, σα αναφέρω ότι κατόπιν τη προσέλευσή σα στα γραφεία τη Διευθύνωση Υπηρεσία την Παρασκευή 15 Μάρτου, όπου και τα τρία μέλη τη Επιτροπή Μελλοντή έλεγξαν κατά τον δυνατό τι επιμετρήσει με γενικέ ή σποραδικέ καταμετρήσει, έλεγξαν κατά τον δυνατό την ποιότητα των εργασιών, σήμερα το παράγραφο 3 του άρθρου ΤΑΔΕ, 44, 12 και 16, σα χορηγήθηκαν αντίγραφα που ζητήθηκαν από το φάκελο του έργου που τίνεται στο αρχείο τη υπηρεσία, επιμετρήσει, έλεγχη εργαστηριακών δοκιμών και στη συνέχεια δημιουργήθηκε αυτοψία στο φυσικό χώρο με την παρουσίαση του έργου. Δεν δίνεται να υπάρξει παρέτηση μέρους Επιτροπής, παρά μόνο αδυναμία υπογραφής με σχετική μνήμη των λόγων της τερματής υπογραφής, οι οποίες βέβαια θα αιτιολογηθούν εν συνεχεία. Ειδικότερα, σύμφωνα στις διατάξεις της παράγραφου 3 του άρθρου 93 του νόμου 3669 του 8, κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων ΤΑΔΕΦΕΚ και σύμφωνα με την εγκύκλιο 14-6 του Υπουργείου Ιστορικών κτλ. Για την παραλαβή δημόσιου έργου συντάσσεται πρωτόκολλο που προγράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, από το τελευταίο επιβλέποντα που παρήσατε για την μία διάρκεια και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Ενώ στην περίπτωση που υπάρξει αδυναμία υπογραφής από πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής ή των επιβλέποντων, το πρόγραμμα υπογράφεται από τους υλικούς με σχετική μνήμη των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής αρνούνται να υπογράψουν και μάλιστα εφόσον ηνύχθη ο φάκελος, άρα δεν υπάρχει θέμα αντικατάσταση πια από το Δημοτικό Συμβούλιο, τελειώσαμε εκεί. Το μόνο σφάλμα μας δείξει είναι ότι πολύ ορθά λέει η κυρία Γεράκη, οφείλαμε στο Συμβούλιο εκείνο να δεχτούμε την παρέτησή της. Yeah. Αυτό είναι ορθό. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τυχόν άρνηση υπογραφής είναι μη νόμιμη και συνιστέα άρνηση άσκησης αρμοδιότητας που απονέμεται σήμερα με τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να διατυπώσουν επιλογμένα τους λόγους για τους οποίους διαφωνούν, παραθέτοντας αναλυτικά παρατηρήσεις σχετικά με τα τυχόν ελαττώματα του προσέγγιου. Άρα λοιπόν, η μεθύστερη απόφαση παρέτησης κ. Γεράκη δεν έχει κανένα λόγο να συνεχίσει, διότι το έργο προχωράει με τις υπόλοιπες υπογραφές και μάλιστα σήμερα που ο κ. Τζόκας ήρθε και υπέγραψε το έργο, γι' αυτό και το φέραμε σήμερα και γλιτώπη και μία νέα παράταση, ένα νέο δημοτικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν, η παρέτηση κ. Γεράκη συνεχίζει, αλλά δεν έχει κανένα νομικό όφελος, διότι εφόσον ο φάκελος ανοίχθηκε, δεν έχει το δικαίωμα να μην υπογράψει. Όφελε να υπογράψει, με όσες παρατήσεις και αν είχε, οι οποίες βέβαια όφελε σε συνεχεία, να αιτιολογήσει. Εντάξει. Αν και δεν ξέρω αν έχετε λόγο να απαντήσετε σε αυτή τη συζήτηση. Την πρώτη φορά τι κάνετε τη ζημιά σας, δεν χρειάζεται να κάνετε κι άλλη. Ας το σκεφτούν λίγο οι τριγύρους. Ο λόγος που είμαι εδώ δεν είμαι εσύ, είναι οι πολίτες του Ρεοκάτου. Και ο λόγος που πήρατε στις 24 ζωντό το λόγο ήταν έπρεπε καν να το πάρετε. Αφήστε με τον κύριο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συμβουλίου, γιατί δεν είσαστε πρόεδρος. Πάρτε το πόδι σας. Ωραία. Εγώ δεν είπα όμως κύριο Καρύδης. Εγώ είπα ένας δημοτικός σύμβολος, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που διαβάζετε όντως ήταν η επιστολή της κυρίας Ευθυμίου. Δεν θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι. Νομίζω στο έγγραφο της κυρίας Ευθυμίου απάντησα γραπτός. Διαφωνώ με την ερμηνεία που δίνει. Απάντησα και αυτός δεν χρειάζεται ξανά να κουράσω τον κόσμο. Είναι γραπτή. Είναι γραπτή η απάντησή μου. Από εκεί εξής προχωρήστε όπως θέλετε. Εγώ είμαι εδώ. Αυτό. Δεν χρειάζεται να το κουράσουμε άλλο το θέμα.
Μίρτα, καταρχάς κάνετε ένα λάθος. Πιστεύω είναι εμφαστικό ότι έχει το δικαίωμα τρίμηνης αναμονής για να υπογράψετε. Αυτό δεν ισχύει, διότι... Είπα. Είπα λάθος κάνω. Είπα ότι η Επιτροπή έχει τρίμηνη ισχύ. Η Επιτροπή. Μα ψηφίσατε το έγγραφο ότι για την πράξη, για την προγραμματική σύμβαση που υπέρωσα εγώ με την περιφέρεια, το ψηφίσατε εδώ. Τι λέω, κάτι άλλο. Σαφέστε. Τι λέω. Εγώ παραιτήθηκα να σας διευκολύνω να υπογράψει κάποιος άλλος. Εγώ σας κατέστρεψα, δηλαδή, εγώ δεν παρέλαβα το έργο. Αν δεν παρελάβανα το έργο, με κάποιους λόγους, οποιοδήποτε είναι. Τελειώσαμε, παραλήθηκα. Μα άλλο σας λέω. Τελειώσαμε. Άλλο σας λέω ότι αν δεν το παραλάβανα και σας το κρέμισα στον αέρα και της περιφέρειας και όλα αυτά και όλη τη συνέχεια, πολύ καλά το καταλάβατε αυτό που λέτε. Εγώ παραιτήθηκα για να σας διευκολύνω. Εκεί εγώ ενοχλήθηκα σε όλες τις πιέσεις σας. Τι πιο ξεκάθαρο είναι αυτό που λέω. Μπορώ να μιλήσω να ακούσω. Μιλάτε. Κάνε, φαντάζομαι, εφραστικό το λάθος σας. Είπατε ότι για την παραλαβή έχετε δικαίωμα τρίμηνης διάρκειας. Και σας απαντώ, Επιτροπή, σας απαντώ. Εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε ότι το έργο αυτό πρέπει να παραλευθεί μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, αν όχι τα 300.000 και περιφέρεια, δεν μας τα δίνει. Εκτός αν δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Αλλά σας ακυρώνω και θέλω να πιστεύω, θα τελειώσω. Θέλω να σας δικαιολογήσω ότι κάνατε φραστικό λάθος. Τρίμερη διάρκεια χρειάζεται και όχι τρίμερη. Τριήμερη. Κλείνω και δεν χρειάζεται να το συζητήσω περαιτέρω. Δεύτερον, μιλήσατε και αυτό είναι καταγγελία. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ εδώ να πείτε ποιο σας πίεσε. Δεχτήκατε κάποιο τηλέφωνο από μένα προσωπικά. Δεχτήκατε από κάποιον. Όχι, θα τελειώσω. Δεν τελείωσα. Είπατε σας πίεσε. Ποιο σας πίεσε. Καταγγείλτε το μέσα. Και τρίτον και τελειώνω, το χαρτί που δεν τη σχέση ευθυμίου, το χαρτί, αυτό που σας διάβασα για τις ευθύνες του ατόμου που δεν υπογράφει, που οφείλει να υπογράψει με παρατηρήσεις, τις οποίες η Εσεχία θα έρθει να εξηγήσει και διορίζει. Είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, από Κέντρωσης και Λειτουργικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Οργανικών Προθέσεων. 6 Αυγούστου 10. Εδώ είναι το έγγραφο. Δεν της κύριες Ευθυμίου. Κύριε Ευθυμίου, αντέγραψε ακριβώς τον νόμο... Περιμένω να τελειώσετε. Σας ακυρώνω αυτά που είπατε, καταλάβατε, ή και εσείς σαν τους άλλους δεν κατάλαβατε τι διαβάζετε. Σας είπα, δεν μπορείτε τρίμηνη παράταση, τρίμηνη μόνο, το υπογράψατε, εκτός αν δεν ξέρετε υπογράφετε. Ποιος σας πίεσε, αν σας πίεσε κάποιος, και ότι δεν εκτελούν εντολές της Ευθυμίου, αλλά της Γενικής Διεύθυνσης. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Εγώ μιλώ στο λεπτό. Συγγνώμη, αυτά ή όχι. Θα απαντήσω. Λοιπόν, εγώ μιλούσα για το κομμάτι του νόμου που έβαλε η κυρία Ευθυμίου στο έδαφο που μου έδωσε. Δεν μας δείτε, κυρία Ευθυμίου. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί εγώ αυτό το χαρτί έχω. Εσείς δεν κοιτάω. Δεν μου δείτε, εδώ μιλάμε. Εγώ μιλάω με τα χαρτιά τα δικά μου και εσείς με τα δικά σας. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν διαβάζετε σωστά ή διαβάζετε αυτό. Αυτό που διαβάζετε εσείς είναι ένα κόπι μέσα στο αντίγραφο της κυρίας Ευθυμίου. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Είναι κόπι του νόμου που περάσει τώρα. Με το όμορφο λοιπόν, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Λοιπόν, η παρέτησή σας είναι από την παρέτησή σας. Όχι, θα με αφήσετε να απαντήσω. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την γέφυρα. Εσείς προφανώς δεν θα γίνει γέφυρα. Θα γίνει γέφυρα. Η γέφυρα θέλω να γίνει και για να γίνει παρετήθηκα για να υπογράψει κάποιος άλλος και να γίνει. Νομίζω είναι πάρα πολύ κατανοητές αυτά που λέω. Όχι. Δεν θα παρενελεύετε τον κόσμο. Νομίζω καλά το πήγαμε. Μην θέλετε να το μην δεν πάμε καλά από εδώ εξής. Νομίζω ότι είπατε αυτά που είπατε και εγώ απαντάω με το έγγραφό μου. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το έγγραφό σας. Δεν έχει καμία αξία με την παρέτησή, κύριε Γεράκη, για το έγγραφο που λέτε. Αυτό θα πείτε στο γενικό, εμείς δεν έχουμε σχέση να σας εξηγήσουμε. Κανείς, λοιπόν, και εγώ να ασχοληθώ μαζί σας. Το έγγραφο λοιπόν σας θα το αξιοποιήσετε. Το έγγραφο θα το αξιοποιήσετε στον συντονιστή. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Πια.
Εμείς μιλάμε ότι η παρέτησή σας και να γίνει κατανοητό σε όλους μας δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Το έργο προχώρησε και θα προχωρήσει. Εσείς, καλός ή κακός, πολύ κακός, οφείλετε να υπογράψετε. Κατά τη γνώμη σας. Δεν οφείλετε να υπογράψετε τίποτα. Είστε πάρα πολύ γερασμένοι. Κατά τους νόμους. Οι νόμοι αφήνουν το δικαίωμα του κάθε δημοκράτη Έλληνα να παραιτηθεί από πουδήποτε. Δεν υποχρεώνει κανένας νόμος, σώνει και καλά να υπογράψει έργο. Τέλος. Τέλος. Πριν πάτε στην ειδική υπηρεσία, οφείλετε να παραιτηθείτε. Αυτό το έργο που κάνατε την παραιτησή σας, οφείλετε κάτι Παρασκευή. Και δεν θα το δω πια καλά. Θα σας έρθει ένα χαρτί εγώ σαν γιατρός, θα μπορούσα να δηλώσω την ακόμα μια ιστορία. Να εξηγήσω κάτι. Θέλω να γίνει αντιληπτό όσον αφορά τη φιλοσοφία αυτό το διατάξεω πολύ σύντομα.